Ήταν Νοέμβρης του 1992. Σπουδάζαμε στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire στο Hatfield, κοντά στην British Aerospace, μερικά μίλια από τον Outer Ring του Λονδίνου. Τι σπουδάζαμε? Μηχανολογία, τι άλλο. Εκτός από μία κοπέλα στους σχεδόν 20 Ελλαδίτες και Κύπριους που σπούδαζε πολιτικές επιστήμες. Πολιτικές επιστήμες σπούδαζαν και καμιά τριανταριά Τούρκοι στο διπλανό μας τραπέζι. Πού να φτουρίσουμε λοιπόν στη διπλωματία τότε? 2-3 βασικοί, 4-5 σε σύνολο, είχαμε τρέλα με τα motorsports. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο Brand Hatch για τα Winter Series μέσα στο κρύο, την κλασική βρετανική βροχή και τη λάσπη. Το πάρκινγκ ήταν σε χώμα και μας ξεκολλάγανε τα τρακτέρ κάθε Σαββατοκύριακο. Και ήρθε ο καιρός του RAC, αγώνας του παγκοσμίου που κανείς δεν το έλεγε WRC τότε. Χαρακτηριστικά του η λάσπη, η θεαματική οδήγηση ανάμεσα στα δέντρα και τους υλοτομημένους κορμούς, οι υψηλές για τα δικά μας δεδομένα ταχύτητες. Σιγά μην το χάναμε. Ένα νοικιασμένο 4-wheel drive escort το εργαλείο μας. Ο Άγγλος είχε γίνει φίλος μας, τόσο συχνά παίρναμε αυτοκίνητο και μας το έδινε φθηνά. Πού να θυμάμαι βέβαια πόσο. Hatfield, Birmingham, Bakewell η διαδρομή να δούμε την 8η ειδική της ημέρας, την Chatsworth. Μήκος μόλις 8,64 χιλιόμετρα. Μέγιστη υψομετρική διαφορά 157 μέτρα. Βουνό ολόκληρο για την κεντρική Αγγλία, αφορμή για γέλια σε εμάς. Η ειδική εξελισσόταν στην περιοχή του Ρομπέν των Δασών, ναι, του Ρόμπιν Χουντ, μέσα στο πάρκο Chatsworth που είχε ανοίξει ειδικά για τον αγώνα. Μπήκαμε στο χωματόδρομο από βόρεια, από τον Α619. Το σημείο άψογα σηματοδοτημένο, ναι, πριν από 30 χρόνια. Κινηθήκαμε λίγα χιλιόμετρα μέσα στο δρυμό, με κορδέλες να μην μας επιτρέπουν ακόμα και να σκεφτούμε να βγούμε από το δρόμο. Σε λίγο, ένα συνεργείο εθελοντών με πράσινα γυλαίκα μας σταματάει και μας βοηθάει να παρκάρουμε σε έναν κατάλληλο χώρο. Περπατήσαμε όχι πολύ. Ένα άλλο συνεργείο εθελοντών, με κόκκινα γυλαίκα αυτή τη φορά, μας δείχνει πού μπορούμε να σταθούμε, ώστε να βλέπουμε και να μην κινδυνεύουμε. Οι ίδιοι φροντίζουν να μην βγαίνει κανείς εκτός των ασφαλών ορίων. Ένα ακόμη συνεργείο εθελοντών είναι οι κριτές του αγώνα, με πορτοκαλί φωσφοριζέ γυλαίκα. Είναι εντεταλμένοι να ενημερώνουν την οργάνωση για τα όποια ατυχήματα, να απεγκλωβίζουν τα πληρώματα και να ενημερώνουν τους αγωνιζόμενους που ακολουθούν για το πρόβλημα κουνώντας σημαίες, σαν να βρισκόμαστε σε πίστα. Το θέαμα μοναδικό, αν και τελικά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Οι μεγάλοι οδηγούν μοναδικά. Ο Σάινθ πετάει με την Toyota Celica ST185 και κερδίζει τους Βάτανεν με Subaru Legacy RS, Κάνκουνεν με Lancia Delta AKF Integrale, Άλεν επίσης με Toyota Celica ST185, Βιαζιόν με Ford Sierra RS Cosworth 4x4 και τον μεγάλο Colin McRae με Subaru Legacy RS. Και όλα αυτά ανάμεσα σε 166 συμμετοχές που ξεκίνησαν τον αγώνα. Άλλες εποχές, άλλοι αγώνες, δύσκολα αυτοκίνητα, πολύ θέαμα, εκπληκτικοί πιλότοι. Εικόνες που δύσκολα ξεχνάς.